Συνδυόμαστε με το newsroom. Μας περιμένει ήδη Σάρα Τσέλα, η οποία έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μια σημαντική έρευνα. Σάρα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, στη Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι σε ξένα χέρια βρίσκεται πλέον ο κλάδος της ασφάλειας, εννοώντας ότι οι περισσότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εξαγοραστεί από ξένους ομίλους, με πιο σημαντική και πρόσφατη εξαγορά εκείνη της υδρόγειος ασφαλιστική από τον ιταλικό ομίλο Reale. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2001 με εξαγορές όπως αυτή της Inter American, της Αλφα Ασφαλιστική από την AXA. Έπειτα είχαμε την εξαγορά της αγροτική ασφαλιστική από την Ergo, Eurolife στην Fairfax και πολλές ακόμα. Εμείς κάναμε μια επισκόπηση όμως πιο συγκεκριμένα για τα τελευταία τελευταία τρία χρόνια, να δούμε λοιπόν ποιες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εξαγοραστεί από ποιους ξένους ομίλους. Τα έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία στην κάρτα που μπορούμε να δούμε. Να δούμε λοιπόν την πρώτη κάρτα. Να πω ότι η AXA εξαγοράστηκε από την Generali, αν μπορούμε να δούμε και τα στοιχεία συγκεντρωμένα. Μισό λεπτάκι μέχρι να εντοπίσουμε την κάρτα που έχεις ετοιμάσει, Σάρα. Εδώ τώρα θα μας πεις ποιες εταιρείες είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, εξαγωγές ασφαλιστικών εταιρείων. Εδώ είναι οι εξαγορές. Έχουμε λοιπόν εξαγορά της AXA από την Generali, εθνική ασφαλιστική από την CVC. Στη MetLife συγκεκριμένα να κάνω μια σημείωση ότι είναι η NN Group εξαγόρασε τη δραστηριότητα της MetLife στην Ελλάδα. Έπειτα ευρωπαϊκή πίστη από την Allianz και υδρόγειος, όπως είπαμε, στον ιταλικό ομίλο Reale. Ανέστη, όλο αυτό φαντάζομαι πιστεύεις και εσύ ότι έχει και τα θετικά και τα αρνητικά του, όλο αυτό το φαινόμενο. Ναι. Από τη μία αυξάνεται το κεφάλαιο των εταιριών, από την άλλη μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων, γιατί έχουμε θελούσες εξόδους όλες αυτές τις εταιρείες που μας περιγράφει Σάρα και οποίες θυμίζω είναι εξαγορές των τελευταίων τριών ετών. Γενικά έχει αφελληνιστεί ο ασφαλιστικός κλάδος, αλλά δεν μπορούν και να συνεχίσουν οι ελληνικές εταιρείες. Δεν έχουν τα κεφάλαια για να μπορέσουν να πάνε στην επόμενη μέρα. Οπότε συνεπώς περνάνε κάτω από τους μεγάλους ξένους ομίλους. Και επίσης νομίζω το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 50% των διαθεσίμων τους, βρίσκεται στο εξωτερικό πλέον. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, Σάρα. Γεια χαρά.